Βρισκόμαστε εδώ με τους εργαζόμενους της Δημοτικής Επιχείρησης Καινοφελούς Έργου του Δήμου Γρεβενών για 13η μέρα σε κινητοποίηση, γιατί οι εργαζόμενοι και τους στηρίζουμε ζητούν τα δεδουλευμένα 5 μηνών και πλέον και έχουν και μια σειρά από άλλα ζητήματα, όπως είναι η ανανέωση ή επέκταση, αν θέλετε, των συμβάσεων τους που έχουν περικοπεί στο 50% από τον Σεπτέμβριο και μετά. Και το αίτημα που βάζουν είναι να επανέλθουν οι συμβάσεις τους όπως ήταν τον Αύγουστο του 2020 και μια σειρά άλλα ζητήματα, όπως είναι καλύτερες κοινωνικές υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται από τη δημοτική επιχείρηση, με καλύτερες εγκαταστάσεις, με καλύτερα μέσα, να τους χορηγηθούν τα βαρέα και ανθυγινά επιδόματα που και αυτά τους έχουν περικοπεί, και μια σειρά άλλα ζητήματα που το έχουν θέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης από τον Σεπτέμβριο του 2020 και στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Οκτώβριο του 2020 και παραμένουν εντελώς άλυτα. Και προχτές που είχαμε μια συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, πάλι μια από τα ίδια, μας παρέπεμψε στις λύσεις που θα δώσει ο Δήμαρχος όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Για δε τα υπόλοιπα τα χαρακτήρισε θεσμικά και τα παρέπεμψε για επίλυση στο μέλλον. Να πούμε ότι οι εργαζόμενοι ξαναβγήκαν στον δρόμο, γιατί αν και έχει ψηφιστεί μια πίστοση από το Δημοτικό Συμβούλιο των 100.000 ευρώ, παρόλα αυτά, επειδή υπάρχει έλλειψη διοικητικού προσωπικού, υπάρχει μια αμφιβολία για το πότε θα φτάσουν αυτά τα χρήματα στις τσέπες των συναδέλφων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ούτε Χριστούγεννα έκαναν ούτε Πρωτοχρονιά και, όπως πάμε, ούτε και Πάσχα θα κάνουμε τους μισθούς τους, γιατί έπρεπε να ανέβει στην Ιεραία Αρχή Πληρωμών τα αρχεία για τη μισθοδοσία τους για τον μήνα Απρίλιο. Δεν ανέβηκαν, οπότε πάμε για καλό Μάιο. Θα περάσει δηλαδή και το Πάσχα.